Καλησπέρα σας. Σήμερα θέλω να μοιραστώ κάποιες γνώσεις και την εμπειρία μου τη σημερινή στην επισκευή τη συγκεκριμένη που έκανα σε ένα το ΣΥΜΠ Α200, ένα το ακριβώς το μοντέλο, Α200 ένα Mi 5. Είναι το μοντέλο το οποίο ήρθε με το εξής πρόβλημα, ότι δεν ανάβει, δεν ανάβουν καν τα λαμπάκια, πατάει το κουμπί και δεν κάνει τίποτα, δεν ανταποκρίνεται. Κουμπώνοντας το φορτιστή, τέλος πάντων, στο βίσμα, και παρατήρησα ότι βγάζει σπίθες, κάνει σπίθες, κλακ κλακ. Και κατευθείαν αυτομάτως καταλαβαίνεις ότι όταν ο φορτιστής κάνει αρκετές σπίθες εδώ, σημαίνει ότι τραβάει απότομα φορτίο, ότι έχει βραχυκύκλωμα στην ουσία η μητρική κάπου. Ξεκινώντας από την αρχή, από την είσοδο του ρεύματος, εκεί που καταλήγουν τα καλώδια των 19 βολ, αρχίζω και μετράω πρώτα τις ασφάλειες. Την ασφάλεια την κεντρική, τα ποινία και κάποιες αντιστάσεις που λειτουργούν για αυτές τις ανασφάλειες. Ρίχνω έναν οπτικό έλεγχο σε όλη τη μητρική, γιατί πάντα αυτό κάνουμε, ρίχνω έναν οπτικό έλεγχο σε όλη τη μητρική για να δούμε αν υπάρχει κάτι το οποίο οπτικά είναι εμφανέστατο, ότι έχει καεί ή ότι έχει σκάσει, ας πούμε. Λοιπόν, το άλλο που κάνουμε είναι ότι, όπως είχα βάλει, ας πούμε, ρεύμα, άκουγα ότι το τροφοδοτικό μέσα, παίρνοντας το τροφοδοτικό στο αυτί, άμα το πάρουμε και το βάλουμε στο αυτί, το τροφοδοτικό, τώρα, ας πούμε, ακούμε ένα φύσιμα, ένα βουητό, ένα συνεχόμενο πι. Αυτό σημαίνει στην ουσία ότι κάποιος πυκνωτής εδώ μέσα στο τροφοδοτικό έχει σκάσει και δεν κάνει καλή εξομάλυνση, δεν κάνει καλό φιλτράρισμα της τάσης. Πέρα από αυτό, κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε και αργότερα, δεν μας ενδιαφέρει, η έξοδος του είναι 19 βολτ, δεν έχει κάποιο θέμα με την έξοδο του. Το κουμπώνουμε στη μητρική και ξεκινάμε ακουμπώντας την παλάμη πάνω και ερευνώντας όλη τη μητρική να δούμε τι ζεσταίνεται. Γιατί εφόσον έχουμε βραχύκλωμα θα έχουμε και πολλά μπερ σε εκείνο το σημείο και θα βάζοντας το χέρι θα καταλάβουμε ότι κάτι θα ζεσταθεί. Με μια πρώτη ματιά και όπως έβαζα το χέρι πάνω παρατήρησα ότι υπήρχαν δύο σημεία που ζεσταίνονταν. Το ένα σημείο ήταν βεβαίως εδώ που είναι η είσοδος της τροφοδοσίας. Βέβαια αυτό μπορεί να ζεσταίνεται γιατί τραβάει πολύ η υπόλοιπη πλακέτα και τα MOSFET δεν μπορούν να δώσουν παραπάνω μπέρο από όσο είναι προκαθορισμένο να δώσουν. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση κόβουν. Γι' αυτό και δεν ζεσταίνεται τόσο πολύ. Και το άλλο σημείο που ζεσταινόταν, που ήταν και το δυσάρεστο σημείο, ήταν το κομμάτι του inverting του επεξεργαστή. Εδώ από κάτω είναι ο επεξεργαστής. Το κομμάτι που κάνει, χαμηλώνει την τάση, ας πούμε, στα 0,9 ή 1,2 ανάλογα τι επεξεργαστής είναι. Και τροφοδοτεί τον επεξεργαστή. Αυτό το κομμάτι εδώ πάλι ζεσθενόταν. Λοιπόν, αυτό που έκανα είναι να ξεκίνησα πρώτα απ' όλα από την αρχή. Εξερευνώντας όλα τα MOSFET, ψάχνοντας τα MOSFET εδώ, βρήκα το 4435, το οποίο ήταν εδώ. Το 4435 το MOSFET, όπως μπορείτε να δείτε, είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ το MOSFET, το 4435, το οποίο αν το μετρήσω, θα δείτε ότι χτυπάει 0. Αυτό αντικαταστάθηκε από το, δεν ξέρω αν φαίνεται, από το 4825, το οποίο άμα μετρήσουμε τώρα θα δούμε ότι είναι μια χαρά. Θα δούμε και τους αριθμούς. 4435 BZ. Αυτό μετράμε 0. Τώρα θα λέτε ακούμπα στην πλακέτα, δεν έχει να κάνει και ανάποδα να το γυρίσω, που δεν ακουμπάει πουθενά, μετράει 0. Λοιπόν, πρώτο μας βήμα είναι να αλλάξουμε το MOSFET στην είσοδο της τροφοδοσίας. Αφού αλλάχθηκε το MOSFET στην είσοδο της τροφοδοσίας, έδωσα ξανά τάση.
και παρατήρησα ότι πάλι το τροφοδοτικό έκοβε. Πάλι είχαμε μεγάλο drain που λέμε από την πλακέτα. Οπότε πήγα στο δεύτερο σημείο, το οποίο συνέχιζε να ζεσταίνεται, στο σημείο αυτό εδώ. Ξεκίνησαν να μετράω πυκνωτές. Δυστυχώς όμως, επειδή παρεμβάλλουν από κάτω ποινία, αν μετρήσω πυκνωτές θα δείτε ότι μετράει 9 ohm περίπου. Από κάτω έχει δύο ποινία, τα οποία λειτουργούν σαν φίλτρα για την τάση του επεξεργαστή. Λοιπόν, αυτό που έκανε είναι ζεσταίνοντας, σήκωσα το ένα πόδι και από τα δύο ποινία, ώστε να μην κλείσει κύκλωμα και να μετράω 0 ohm. Γιατί αυτό με μπερδεύει. Θέλω να μετρήσουμε το βραχυκύκλωμα πάνω σε κάποιο πυκνωτή, αν είναι, ή σε κάποιο MOSFET. Και όχι να μετράμε στον αέρα και να έχουμε τα ποινία. Κάρφουμε τα ποινία αυτά πάνε παράλληλα στα MOSFET. Στην ουσία, αν δεν βγάλω τα ποινία, θα μετράω παράλληλα και τα MOSFET βραχυκυκλωμένα, όπως βλέπετε, 10 ohm, και τους πυκνωτές. Πυκνωτής του επεξεργαστή. Βγάζοντας λοιπόν τα ποινία, μετρούσα 0 σε αυτό εδώ το πυκνωτή, ο οποίος και αλλάχτηκε. Νάτος. 0. Βραχυκυκλωμένος πυκνωτής. Ακόμα και μετά την αλλαγή του πυκνωτή, εδώ είχαμε θέμα, γιατί με το που έδωσα τροφοδοσία ξαναέκαψε πάλι το πυκνωτή αυτό που είχα αλλάξει και μετρώντας τα MOSFET ένα-ένα, γιατί εδώ δεν είχα καλή πρόσβαση σε αυτό το κομμάτι εδώ. Αυτό το συγκεκριμένο MOSFET, το οποίο δεν μπορούσα να μετρήσω καλά και το οποίο μου διέφυγε, ήταν αυτό που είχε καεί. Να το MOSFET. Και αυτό το συγκεκριμένο με το MOSFET που δεν μέτρησα ήταν το καμένο, όπως μπορείτε να δείτε. Μετράμε 0. Αλλάχθηκε και αυτό το MOSFET. Αυτό ήταν 57 αμπέρ βέβαια και μπήκε ένα 40 αμπέρ. Καλά, δεν πρόκειται ποτέ να τραβήξει 40 αμπέρ η μητρική και το ξέρουμε. Αλλάζοντας λοιπόν αυτό το MOSFET, άναψε. Άναψαν τα λαμπάκια κανονικά, έδωσε ρεύμα. Αλλά δεν πόσταρε. Παρότι τα λαμπάκια ανάγουν κανονικά εδώ πέρα, δεν πόσταρε, δυστυχώς. Και προσπαθώντας να καταλάβω γιατί δεν ποστάρει, έφτασα εδώ. Με πήγε εδώ μετά, δίπλα στο κύκλωμα που επισκεύασα, είναι αυτό το ISL. Και δυστυχώς αυτό το ISL ζεσταίνεται. Βέβαια δεν ζεσταίνεται τόσο πολύ, αλλά ζεσταίνεται. Θα σας δείξω κιόλας. Ίσως, λέω ίσως, να δούμε και τα λαμπάκια εδώ που ανάβουν. Και θα πατήσουμε να αποστάρουμε να δούμε. Όπως βλέπετε, πατώντας το κουμπί, ανάβει κανονικά. Πηγαίνοντας τώρα εδώ, στο σημείο που ζεσταίνεται, τι κάνω? Θα βάλω μια σταγόνα νεύτη στο χέρι μου και θα το περάσω από πάνω. Όπως βλέπετε, εξαπνίζεται στη μία και ο οποίος νεύτης έχει και λίγο λαδάκι μέσα. Αρπάζει λίγο και βέβαια δεν μπορείς να κρατήσεις το χέρι πάνω γιατί στο έχει κάψει. Αυτό το ISL ζεσταίνεται. Εδώ είμαστε σε αδίέξοδο γιατί δεν έχω από κάποια spare parts ή παλιά μητρική ίδιο ISL. Δεν ξέρω αν θα έχω αλλού. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το ψάξω. Γι' αυτό και είμαι και σε αδίέξοδο. Και δεν ξέρω και αν αξίζει κιόλας γιατί είναι παλιά μητρική. Έκανα η εξυπηρέτηση ένα φίλο, αλλά με βλέπω να μην προσπαθώ άλλο. Βέβαια, το δίδαγμα της υπόθεσης είναι ότι εν μέρη καταφέραμε να την ανάψουμε.
Θα μου πείτε το πώς θα είναι. Ναι, μπορεί να είναι απλά και το BIOS. Δεν έχω το μηχάνημα το FlashR αυτή τη στιγμή. Θα το δοκιμάσω και σε περίπτωση που το κάνω να δουλέψει θα επανέλθω με καινούργιο βίντεο το οποίο θα το δείξω βέβαια, έτσι. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε την επόμενη φορά σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας.